Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Αυτό ξεκινάει, ας πούμε, η μέρα μας γύρω στις 9 η ώρα το πρωί και ο τελευταίος από εδώ είναι οι διανομή της εφημερίδας που φεύγουν γύρω στις 4 η ώρα το ξημέρωμα για να μοιράσουν την εφημερίδα. Στα μυστικά της δημοσιογραφίας μοιήθηκαν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου των Λεχενών που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Βαρουξή και είδαν από κοντά πώς εκδίδεται η εφημερίδα Πατρίς αλλά και πώς βγαίνουν στον αέρα της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και της Sport FM τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές. Κάπως ανάλογα λειτουργεί και το κανάλι της Sport που είναι τα γραφεία της Sport ακριβώς πίσω μου, πίσω από αυτό το τζάμι. Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι. Είναι μοντέρ, είναι κάμερα μάνο όπως είναι τώρα ο εργολήπτης μας εδώ ο Σταμάτης, οι οποίοι και αυτοί βγαίνουν κάθε πρωί έξω και αναζητούν μαζί με τους συντάκτες εφημερίδας Πατρίς, γιατί είμαστε όμιλος και συνεργαζόμαστε εκεί τηλεόραση και εφημερίδα. Οπότε λειτουργούμε από κοινού. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους της εφημερίδας, από τον χώρο εργασίας των δημοσιογράφων του πολιτικού και αθλητικού ρεπορτάζ, αλλά και διαχείρισης της ηλεκτρονικής έκδοσης patrisnews.com μέχρι το ατελιέ και τα πιεστήρια, το τελικό στάδιο έκδοσης της εφημερίδας, πριν ξεκινήσει η διανομή της απ' άκρη σ' άκρη της Ηλίας. Είναι τα λεγόμενα πιεστήρια. Εδώ τυπώνεται λοιπόν η εφημερίδα καθημερινά κάθε ξημέρωμα. Όταν φεύγει δηλαδή και από τους γραφίστες, τους ειδοποιούς που την έχουν ετοιμάσει, έρχεται και τυπώνεται τα μηχανήματα που βλέπετε πίσω. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν και στους χώρους της τηλεόρασης, στο κεντρικό στούντιο του σταθμού, το Master Control αλλά και τα μοντάζ. Όπως σας είπα το πρωί, βγαίνουν έξω δημοσιογράφοι με τους κάμεραμαν για να φέρουν την είδηση και το υλικό. Στη συνέχεια γίνεται ένα μοντάζ το κάθε βίντεο του δελτίου. Αυτό το βίντεο λοιπόν οι μοντέρ το στέλνουν στο control που είναι σε αυτή τη τζαμαρία από πίσω. Είναι η ροή προγράμματος, είναι ο χώρος όπου ελέγχει όλο το κανάλι, το τι παίζει, πότε θα το παίξει, τι ώρα θα γίνει η προβολή και τα σχετικά. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναχώρησαν εκφράζοντας ευχαριστίες για τις χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες που κέρδισαν κατά την επίσκεψή τους σε εγκαταστάσεις της εφημερίδας Πατρίς και του τηλεοπτικού σταθμού. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται και από την πλευρά μας για το ενδιαφέρον και τη θέρμη των παιδιών να δουν, να ακούσουν και να μάθουν την ιστορία της εφημερίδας Πατρίς που μετρά 120 χρόνια καθημερινής έκδοσης.